η τρικομματική κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας Πασόκ Δημάρ βάλθηκε ουσιαστικά να κλείσει σε όλη την Ελλάδα τα μουσικά σχολεία, υποχρηματοδοτώντας τα και δημιουργώντας προβλήματα στη μεταφορά των μαθητών, προβλήματα σύντησης, αγοράς και συντήρησης μουσικών οργάνων, με έλλειψη καθηγητών ειδικοτήτων, και κάνει ό,τι μπορεί για την υποβάθμιση των σχολείων. Αυτό βέβαια συνέβη και στο Μουσικό Σχολείο της Τρίπολης. Χθες είχαν πανελλαδική κινητοποίηση όλα τα μουσικά σχολεία στη χώρα, με παραστάσεις διαμαρτυρίας, κινητοποιήσεις διαφόρων μορφών. Σαν ΠΑΜΕ εκπαιδευτικών Αρκαδίας, στηρίζουμε τον αγώνα των μαθητών, των γονιών και των καθηγητών, με όλες μας τις δυνάμεις. Εδώ πρέπει να καταγγείλουμε την πλειοψηφία του Δημοτικού Συμβουλίου της Τρίπολης, που αρνήθηκε να στηρίξει ένα ψήφισμα στήριξης στον αγώνα των μαθητών και καταδίκης της κυβερνητικής πολιτικής. Βεβαίως οφείλουμε να καταγγείλουμε και την ΕΛΜΕ Αρκαδίας, που δεν πήρε θέση για το ζήτημα και αρνήθηκε να συνεδριάσει και να αποφασίσει πάνω σε αυτά. Τέλος, καλούμε γονείς, καθηγητές και κυρίως τους μαθητές των μουσικών σχολείων και όχι μόνο, και όλων των σχολείων της Ελλάδας, να αγωνιστούν με όλους τους τρόπους για να διεκδικήσουν μια αποκλειστικά δημόσια και ποιοτική εκπαίδευση. Εδώ πρέπει να, με την ευκαιρία της 28ης Οκτωβρίου, να παραδειγματιστούν από τα αγωνιστικά παραδείγματα των αγωνιστών που αγωνίστηκαν και κατά την Ιταλική εισβολή, και βεβαίως να διδαχτούν και από την ιστορία, την πραγματική ιστορία όμως. Να μην συνταχτούν με τις απόψεις του δικτάτορα Μεταξά, που είπε το όχι για τα μάτια του κόσμου. Να μην συνταχτούν με τις πρακτικές και τις πολιτικές της πλουτοκρατίας της εποχής, που το αγγλόφιλο κομμάτι της έφυγε για Κάιρο μαζί με το Εθνικό Θησαυροφυλάκιο, εγκαταλείποντας τη μοίρα των ελληνικών λαών. Να μην συνταχτούν με αυτά που έκανε το γερμανόφιλο κομμάτι της πλουτοκρατίας, που συνεργάστηκε με τους κατακτητές, δημιουργώντας τα τάγματα ασφαλείας, πολιτική απόγονη των οποίων ταγμάτων ασφαλείας είναι οι σημερινοί χρυσαυγίτες. Να συνταχτούν και να παραδειγματιστούν από το αγωνιστικό πνεύμα της εθνικής μας αντίστασης, τα μηνύματα του ΕΑΜ, του ΕΛΑΣ, της ΕΠΟΝ και όλων όσων αγωνίστηκαν για να σωθεί ο λαός από την πείνα και να σωθεί και από τους δυνάστες πλουτοκράτες. Κανένας αντίπαλος δεν είναι τόσο ισχυρός όσο είναι η λαϊκή οργάνωση και η λαϊκή θέληση.